Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι δεν θα αποσυρθεί από την κούρσα για την επανεκλογή του στο ανώτατο αξίωμα των ΗΠΑ παρά τις φωνές που τον προτρέπουν για το αντίθετο. Ο νυν πρόεδρος δέχεται αυξανόμενες πιέσεις μετά την κακή του απόδοση στο debate της περασμένης εβδομάδας απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Οι δημοκρατικοί ψηφοφόροι έχουν διχαστεί με το 1 τρίτο αυτών να πιστεύει ότι ο Μπάιντεν είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία και καλό θα ήταν να μην είναι εκ νέου υποψήφιος. Με έπιασε πανικός. Ξαπλώνω στο κρεβάτι μου το βράδυ και φοβάμαι. Δεν νομίζω ότι ο Τζο Μπάιντεν είναι ο καλύτερος για να θέσει υποψηφιότητα σε αυτές τις εκλογές. Δεν ξέρω ποιος θα ήταν ο καλύτερος, αλλά δεν έχω εμπιστοσύνη στον Μπάιντεν ότι μπορεί να κερδίσει αυτές τις εκλογές και αυτό με τρομάζει πολύ. Την Τετάρτη, ο Μπάιντεν συναντήθηκε με 24 δημοκρατικούς κυβερνήτες, αρκετοί από τους οποίους δήλωσαν μετά την συνάντηση ότι ο πρόεδρος ήταν πολύ καλά στην υγεία του. Ναι, έχει τα προσόντα για να γίνει πρόεδρος. Το κάνει για 3,5 χρόνια, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Κανείς δεν αρνείται ότι η απόδοση του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης ήταν κακή, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την πορεία του ως πρόεδρος. Σύμφωνα πάντως με τους New York Times, ο Biden έχει πει σε στενούς τους συνεργάτες ότι έχει μόνο λίγες ημέρες μπροστά του για να πείσει τα μέλη του κόμματος και τους ψηφοφόρους για την καταλληλότητά του για το αξίωμα. Αν δεν τα καταφέρει, τότε η υποψηφιότητά του μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο.